Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα είναι να τεθεί τώρα στους εταίρους μας σε υψηλό πολιτικό επίπεδο το ζήτημα της παράτασης του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής μέχρι το τέλος του 2016. Αυτό θα επέτρεπε να ληφθούν σταδιακά και με ιππιότερο τρόπο τα μέτρα που οδηγούν σε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, σε επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και σε διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους μέσα από την επάνωδο σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό θα επέτρεπε να αποφύγουμε ένα νέο κύμα σημαντικών περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα που είναι περίπου 6 από τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα νέο κύμα περικοπών που θα βαθύνει δυστυχώς ακόμη περισσότερο την ύφεση, ελπίζουμε προσωρινά, αλλά θα καταστήσει ηφεσιακά έτη και το 2013 και το 2014. Αυτό θα επέτρεπε να αντλήσουμε σε επίπεδο τετραετίας μέχρι το τέλος του 2016 τα ποσά που είναι αναγκαία και μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας. Δηλαδή και από το σκέλος των εσόδων και όχι μόνο από το σκέλος των δαπανών, που είναι βεβαίως κυρίως μισθοί, συντάξεις και επιδόματα.